Το σούτ εδώ δεν είναι άσχημο από τον Καρντόζο στο 11ο λεπτό out. Εστέβες εκτελεστή στο ημίωρο. 0-0 στην Τρίπολη, κεφαλιά out. Καλή στιγμή με το Λαζαρίδη για τον Αστέρα. Βίλτσες αλλάζει αλλά κάνει λάθος. Κατσιαρός για τον Αμπουχατζήρα. Ο Ισραηλινός απελευθερώνεται, θέλει να κάνει το σούτ, το κάνει. Ευκαιρία εδώ για τη Λάρισα με την επέμβαση του Ντεγκρά. Δεν μπορούσε ο Μετίν να ακολουθήσει το 31. Μετίν δεν το βοήθησε καθόλου το κοντρόλ του. Έκλεψε ο Καρντόζο που ακολουθούσε, πήρε ο Βίλτσεθ. Προσωπική ενέργεια ανάμεσα από δύο, γυρίζει τον Καρντόζο. Πλέον χάθηκε ευκαιρία, αλλά επιμένει ο Καρντόζο να πάρει μπάλα. Ζητούν φάουλ, επιμένουν οι παίκτες του Αστέρα. Να ο Βίλτσεθ, out. Το 52. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Τα Μπίζας για τον Αμπουχατζήρα, εκείνος για τον Γιαννακόπουλο. Έξυπνα το σούτ, ευκαιρία για τη Λάρισα και η επέμβαση σωτήρια από τον Ντεγκρά. Παίζεται, λέει ο Κύρκος, ένα πέσιμο στη συνέχεια του Αμπουχατζήρα. Όλα αυτά στο 63. Σωτήρια επέμβαση από τον Ματίας Ντεγκρά για τον Αστέρα στο σούτ του Γιαννακόπουλου. Η μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Τον Ουριμπάρη στον Παστία, η σέντρα για τον Καούνο. Να το γύρισμα out. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες του Ζουνίδη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κατσιαρός θα βγάλει τη σέντρα. Η ευκαιρία, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία με τον Ικλέσιας. Κλείστηκαν τώρα δεξιά οι παίκτες Λάρισας. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν με τον Ικλέσιας που μπαίνει στην περιοχή όμως. Ευκαιρία, χάνεται και αυτή η ευκαιρία με τον Αργεντίνο που είχε στο 85 την κεφαλιά. Και μέσα σε λίγα λεπτά, σε δύο περιπτώσεις, δεν φτάνει στο γκολ. Στο 89 αυτή τη φορά.